Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην περικοπή. Στην αφαίρεση δηλαδή ενός τμήματος μιας εικόνας καθώς και στην αλλαγή των διαστάσεων του μεγέθους της. Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης εμφανίζονται αυτές οι εικόνες. Η εικόνα δεξιά είναι η αρχική. Στην αριστερή εικόνα παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μόνο ο σκύλος. Έχει αποκοπεί δηλαδή το τμήμα της εικόνας με τη γάτα. Θα αποκόψουμε τώρα και από την δεξιά εικόνα το τμήμα στο οποίο εμφανίζεται η γάτα επιλέγουμε την εικόνα. Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων εικόνα. Κάνουμε κλικ στο κουμπί ξάκρισμα και εμφανίζονται αυτές οι λαβές. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στη λαβή αυτή και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο το σύρουμε προς τα αριστερά. Έτσι το δεξιότημα της εικόνας έχει αποκοπεί. Στη δεύτερη διαφάνεια εμφανίζονται αυτές οι δύο εικόνες. Η δεξιά εικόνα είναι η αρχική. Η εικόνα αριστερά είναι ακριβώς ίδια, παρατηρούμε όμως ότι έχει μικρότερο μέγεθος από την αρχική. Θα αλλάξουμε τις διαστάσεις της εικόνας μειώνοντας την στο 60% του αρχικού της μεγέθους, διατηρώντας τις αρχικές όμως αναλογίες. Επιλέγουμε την εικόνα και κάνουμε δεξί κλικ επάνω της. Επιλέγουμε μορφοποίηση εικόνας και κάνουμε κλικ στην καρτέλα μέγεθος. Ενεργοποιούμε αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο το κλείδωμα αναλογιών ώστε οι αναλογίες να διατηρούνται. Στο τμήμα κλίμακα ορίζουμε το ύψος στο 60%. Κάνουμε κλικ στο πεδίο πλάτος και παρατηρούμε πως και εδώ η τιμή άλλαξε στο 60% επειδή οι αναλογίες είναι κλειδωμένες. Πατάμε το κουμπί OK και παρατηρούμε πως το μέγεθος της δεξιάς εικόνας άλλαξε.